κοτόπουλο. Έχω ακούσει μπάμιες με πατατούλες, έχω ακούσει μπάμιες σκέτες. Αλλά μπάμιες με ψαράκι δεν το έχω ξανακούσει. Είναι ένα παραδοσιακό φαγητό της Κρήτης. Έρε η Κρήτη πάλι. Από άκρη σ' άκρη, από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Με πολύ μικρές παραλλαγές, αλλά είναι ένα παραδοσιακό πιο της Κρήτης. Απόλυτα καλοκαιρινό, νόστιμο, υγιεινό. Και μου αρέσει που μου έχεις βάλει και ψάρι. Επιτέλους μια συμπενταγή. Τι ψαράκι έχουμε. Σήμερα έχουμε κοκκινό ψάρο, το οποίο ταιριάζει ιδανικά με τις μπάμιες. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Και ψάρια και να το δηλαδή στο και ψάρια. Φυσικά και ψάρια μπορούμε να βρούμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περιμένω πώς και πώς να ακούσω αυτή τη συνταγή. Μας δίνεις αμέσως τα υλικά. Πάμε είναι ντόπια. Είναι από Έλληνες παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι το διαμάντι στα σούπερ μάρκετ Κρητικός είναι η λαχαναγορά μας. Γιατί μπορείτε να βρείτε εκεί φρέσκα λαχανικά και φρούτα από όλη την Ελλάδα. Θέλω... Κάθε μέρα φρέσκα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά μας. Πάμε να πούμε τα υλικά μας. Είναι λίγα και απλά. Θα χρειαστούμε 1 κιλό κοκκινόψαρο, 1 κιλό μπάμιες, χυμό από ένα λεμόνι, 150 ml ελαιόλαδο, 2 ξερά κρεμμύδια, 4 μεγάλες ντομάτες, 2 κουταλιές μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι όλα. Ωραίο λοιπόν, φαγητό η μπάμια, βρε παιδιά. Είναι πεντανόσιμο και είναι πολύ μα γίνο. Μα πόσο ωραίο φαγητό η μπάμια. Τις μπάμιες ή τις αγαπάς ή τις μισείς. Αλλά έχουν πάρα πολλές βιταμίνες και πρέπει να τις έχουμε στη διατροφή μας και να μάθουμε τα παιδιά μας από μικρά να τις προτιμούν. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Εδώ πέρα έχω το κοκκινόψαρο, το έχω αφήσει, έχει ξεπαγώσει. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη συνταγή μπορούμε να την κάνουμε και με άλλα ψάρια όπως ροφό. Μπορούμε να την κάνουμε με σάρπες, αλλά και στην Ανατολική Κρήτη την κάνουμε και με σκάρους. Είναι ένα πολύ αγαπημένο ψάρι, οπότε, αλλά και με το κοκκινό ψάρο που μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα παντού, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λοιπόν, το βρίσκεται και στον Κρητικό. Και τον Κρητικό το βρίσκεται παντού. Είναι γιατί σε κάθε γειτονιά, μπορείτε να βρείτε ένα σούπερ μάρκετ. Δεν τα μετράς και τρώνεις τα μανιτάρια. Όπου γειτονιά και ένας Κρητικός από πίσω. Και από πάνω λοιπόν, και από δίπλα και από δεξιά παντού και από αριστερά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο ψαράκι έχω βάλει αλάτι και λεμόνι και το αφήνω εδώ. Τώρα τις μπάμιες μας έχουμε έτοιμες φρεσκοκατεψυγμένες μπάμιες επιλογή μου, είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γιατί στα σούπερ μάρκετ Κρητικός μπορείτε να βρείτε πολύ μεγάλη γκάμα με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εδώ βλέπετε λίγα από την γκάμα αυτή. Είναι λίγα. Ό,τι έχουμε εμείς εδώ από το ωραίο το φρέσκο το ψωμάκι για το τόστ, έτσι, τις φρυγανιές μας, μέχρι και αυτά τα ωραία τα κρακερά και τα αλμυρά τα οποία τα βάζεις και τα αφήνεις έτσι με το χυμό σου που και αυτούς μπορείτε να τους βρείτε στον Κρητικό, με το ποτάκι σας το βράδυ, με την πυρίτσα σας. Είναι όλα της ιδιωτικής ετικέτας επιλογή μου. Έχει τεράστια γκάμα. Αν δεν θέλετε ή δεν προλαβαίνετε να πάτε σε ένα κατάστημα Κρητικός, μπαίνετε μέσα και στο φυλάδιο μας το ηλεκτρονικό για να γνωρίζετε τα προϊόντα εκεί, να δείτε και τις προσφορές. Γιατί όχι να κάνετε και τα ψώνια σας μετά μέσα από το site, αν θέλετε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχετε πολλά, 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 πολλά να δείτε και πολλές, πολλές επιλογές από το επιλογή μου. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, εδώ πέρα στις μπάμιες έχω βάλει λεμόνι και θα πρέπει να τις αφήσουμε τουλάχιστον για 1 έως 2 ωρίτσες να σταθούν και να μην λιώσουν οι μπάμιες μας. Φυσικά μπορείτε να βάλετε ή ξύδι αντί για λεμόνι και στην Κρήτη επίσης κάτι άλλο που κάνουμε είναι να βάλουμε αγουρίδα ή αγκουρίδα όπως τη λέμε. Ναι, οι παλιές νοικοκυρές αυτή την εποχή που δεν είχαν λεμόνια χρησιμοποιούσαν τα άγουρα στα φύλλα, δηλαδή αυτά που είναι τώρα πράσινα, τα θρημάτιζαν και έπαιρναν το χυμό τους. Αυτό λοιπόν το χυμό το χρησιμοποιούμε αντί για λεμόνι, ο οποίος δίνει εξαιρετική γεύση και άρωμα σε όποιο φαγητό και αν το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, σοτάρω το κρεμμύδι. Όπως σας είπα, ιδανικά τις μπάμιες θα πρέπει να τις αφήσετε για μια ωρίτσα. Απλά τώρα σας δείχνω τη διαδικασία. Θα σοτάρουμε πολύ καλά το κρεμμύδι να πάρει χρώμα και θα ρίξουμε μέσα τις μπάμιες. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, πολύ εύκολη. Και νομίζω ότι ο συνδυασμός στο ψάρι με τις μπάμιες θα σας ενθουσιάσει. Είναι ένα χαρακτηριστικό πιάτο του νησιού που όταν έρθετε στην Κρήτη σίγουρα θα θέλετε να τα απολαύσετε.
Λοιπόν, εδώ είναι επειδή τις μπάμιες. Εσύ κάνεις τις μπάμιες, εγώ κοιτάω λιγάκι τα προϊόντα που έχουμε φέρει εδώ, που είναι από την σειρά επιλογή μου, έτσι. Θέλω να σας πω ότι όλα τα προϊόντα που μπορείτε να βρείτε καλύπτουν τις ανάγκες για ένα ολόκληρο νοικοκυριό. Εδώ πέρα εμείς σας έχουμε βάλει κάποια ενδεικτικά για να δείτε και σε ποιες κατηγορίες μπορείτε να απευθυνθείτε για την επιλογή μου. Μπορείτε να πάτε και στα κατεψυγμένα, μπορείτε να πάτε και στα όσπρια, μπορείτε να πάτε και στα δημητριακά, μπορείτε να πάτε και στα τυριά. Οτιδήποτε χρειάζεται ένα νοικοκυριό, ένα ψυγείο, σε βαθιά ψήξη και σε κανονική συντήρηση, μπορείτε να τα βρείτε από την ετικέτα επιλογή μου. Είναι ντόπια, ωραία προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς για να στηρίζουμε με κάθε μας κίνηση μέσα από το νοικοκυριό μας ολόκληρη την Ελλάδα. Φυσικά, γιατί συνδυάζουν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ποιότητα και τιμή. Οπότε, τις εποχές που ζούμε είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έβαλα ντομάτα, αλάτι και πιπέρι. Θα αφήσουμε τις μπάμιες μας εδώ για 5 λεπτάκια σε μέτρια θερμοκρασία, έτσι να αφήσουν λίγο να αναψηθεί λίγο η μπάμια. Και στη συνέχεια, πολύ πολύ απλά, θα μεταφέρουμε τις μπάμιες σε ένα ταψί, αν έχουμε και γάστρα, Ελεονόρα, λίγο για να μην σε λερώσω. Θα μεταφέρουμε έτσι τις μπάμιες σε ένα ταψί και θα βάλουμε μέσα τα ψαράκια μας. Τώρα, στο τελείωμα, θα βάλουμε μερικές φέτες. Κάνω βασαρία, το ξέρω, αλλά αυτά δεν σας θυμίζουν τα παιδικά σας χρόνια. Αυτά είναι, πείτε, πραγματικά δεν τα τρώγαμε παιδιά. Τα είναι ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κόψουμε μερικές φετούλες ντομάτα, τις οποίες θα τις βάλουμε πάνω στο ψαράκι και πάνω σε όλες τις μπάμιες, σε όλη την επιφάνεια. Θα βγάλω αυτό από εδώ, ωραία. Τις συνταγές μας, τις συνταγές της νεκταρίας μας και άλλες συνταγές μπορείτε να τις βρείτε κανονικά στο www.kritikospavlasm.gr, όπως σας είπα και πριν για τις προσφορές μας, ενώ στα social media του Κριτικού, τα οποία είναι καλύπτουν και Facebook και Instagram, τα πάντα θα μπορέσετε να βρείτε. Εκεί μέσα τρέχουν και διαγωνισμοί. Τρέχουν διαγωνισμοί με μοναδικά δώρα για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα τον Κριτικό ή που τον στηρίζετε και θέλετε και το δωράκι σας. Γιατί όχι. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ πέρα με το φαγητό μας. Την ντοματούλα έχουμε βάλει λίγο μαϊντανό και θα σκεπάσουμε με αλμινόχαρτο και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου 40 έως 45 λεπτά. Και το φαγητό μας είναι τέλειο, πολύ απολαυστικό. Λοιπόν, εδώ μου έχει φέρει κοκκινόψαρο. Τι? Μου έχει φέρει κοκκινόψαρο. Μου είπε ότι γίνεται και με σκάρο. Αν πάω, α πούμε, στο ιχθυοπολείο του Κρητικού, τι άλλα ψάρια μπορεί να συναντήσω εκεί πέρα? Θα συναντήσουμε πάρα πολλά ψάρια και πάρα πολλά θαλασσινά. Γάριδες, καλαμάρια. Θα βρούμε χταπόδια, φρεσκοκατεψυγμένα. Και μάλιστα και κάποια καταστήματά μα έχουν και φρέσκα ψαρικά. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή η μπάμια χωρί φέτα δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια ζευγάρια που στον κόσμο αυτό, σε αυτή τη ζωή, δεν χωρίζουν με τίποτα. Αυτό είναι η μπάμια με τη φετούλα. Εμένα η επιλογή μου είναι η επιλογή μου, η φέτα, η οποία είναι πραγματικά από τις πλέον αγαπημένες μου. Είμαι και φετού πάρα πολύ. Επομένως, ακόμα και αν δεν τρώτε το ψαράκι, βάλτε την μπάμια, βάλτε με τη φέτα επιλογή μου και θα κάνετε ένα καταπληκτικό πιατάκι, δροσερό, ωραιότατο, διαχρονικό, ελληνικό, αγαπησιάρικο. Εμπιστευτείτε μας. Είναι τέλειο. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά και εσένα και τα σούπερ μάρκετ Κρητικός, που κάθε φορά που σε έχουμε κοντά μας, πλουσιοπάροχα μας φέρουν όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα.